την αγάπη που έχουμε στο κανάλι για τα προϊόντα του ήχου, όσοι μας παρακολουθείτε την γνωρίζετε. Οπότε όταν είχαν ανακοινωθεί πριν από 1-1,5 μήνα τα νέα ηχεία της Sonos, περίμενα πώς και πώς πότε θα σκάσουν εδώ στο στούντιο, γιατί πραγματικά από την πρώτη επαφή τότε στην επίσημη παρουσίαση είχα μείνει ενθουσιασμένος. Ήρθε λοιπόν αυτή τη στιγμή και το μεγάλο ηχείο της Sonos, το καινούριο, ήρθε στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Sonos Era 300. Είναι ουσιαστικά μια καινούρια σειρά της εταιρείας, η οποία καθόλου τυχαία και με αυτό το όνομα γυρίζει μια νέα σελίδα στα ασύρματα smart home ηχεία, κάνοντας πραγματάκια τα οποία δεν μας είχε συνηθίσει η εταιρεία στο παρελθόν. Η συσκευασία, να πω για άλλη μια φορά πόσο πολύ μου αρέσουν τα κουτιά της Sonos, είναι πάρα πολύ όμορφα, έχουν και αυτό το feeling, το ότι είναι ανακυκλωμένα, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, και νομίζω ότι γενικά η όλη εμπειρία και της παρουσίασης αλλά και του unboxing ταιριάζει πάρα πολύ σε ένα premium προϊόν. Εδώ λοιπόν το ηχείο κλασικά είναι διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, λευκό και μαύρο. Εγώ εδώ έχω το μαύρο και πάμε να δούμε λοιπόν πώς ανοίγει. Βλέπετε εδώ λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να βγάλω αυτές εδώ τις ασφάλειες, μία από τη μια πλευρά και μία από την άλλη, και έρχομαι λοιπόν εδώ τώρα και απασφαλίζω το ένα και απασφαλίζω και τ' άλλο, για να μπορέσω λοιπόν τώρα να σηκώσω εδώ το καπάκι και να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία, πραγματικά Sonos από μένα έχεις ένα βραβείο παρουσίασης. Εδώ λοιπόν είναι το ηχιάκι, σκεπασμένο αρχικά. Το αφήνω λίγο εδώ στην άκρη. Θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια σε λίγο. Και από κάτω πάρα πολύ φιδωλή η συσκευασία. Εδώ τα βασικά τα εγχειρίδια. Αν και γενικά το setup είναι πάρα πολύ εύκολο. Και εδώ τίποτα άλλο πέρα από το καλώδιο της τροφοδοσίας. Όλα τα άλλα γίνονται επί της ουσίας μέσα από την συνοδευτική εφαρμογή. Εδώ λοιπόν είναι και το ηχιάκι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τώρα. Είναι παιδιά, έτσι. Έχει βάρος, δεν είναι κανένα ψευτό πράγμα. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Σιγά σιγά έτσι, όπως αρμόζει. Κανονικά έπρεπε να βάλω τα γάντια μου τώρα εδώ, αλλά τέλος πάντων. Πώς σας φαίνεται? Εντελώς καινούρια σχεδίαση. Έχει έτσι αυτό το σχήμα το οποίο θυμίζει κλεψίδρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να τον μπερδέψετε με κάτι. Και ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ έτσι διακριτικό νομίζω. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε διάφορες αλλαγές. Καταρχάς επαναλαμβάνω, όπως είπαμε, το μόνο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να συνδέσετε εδώ πίσω το καλώδιο της τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία του σεταρίσματος. Βέβαια, οι πιο παρατηρητικοί θα δείτε ότι από πίσω έχουμε και δύο πραγματάκια τα οποία στο παρελθόν λείπανε. Το ένα είναι ότι έχουμε εδώ στο πάνω μέρος ένα κουμπί, το οποίο είναι Bluetooth κουμπί, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε στα ηχεία της Sonos. Πλέον, εκτός από τη συνδεσιμότητα, την Wi-Fi, μπορούμε να λειτουργήσουμε και το ηχείο απευθείας, συνδέοντας το κινητό μας, το tablet μας ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν με Bluetooth. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει ένας διακόπτης στο κάτω μέρος, ο οποίος απενεργοποιεί ουσιαστικά τα μικρόφωνα για τις φωνητικές εντολές, γιατί υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε το ηχείο με φωνητικό τρόπο, αλλά επειδή πάρα πολλοί κόσμος φοβάται για το θέμα της ιδιωτικότητας, η Sonos έχει φροντίσει γι' αυτό, και με αυτό το διακόπτη λοιπόν απενεργοποιούνται εντελώς τα μικρόφωνα της συσκευής, οπότε έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Το τελευταίο τώρα καινούριο πράγμα που υπάρχει είναι εδώ αυτή η θύρα, η USB-C, η οποία έχει προσθεθεί για ποιο λόγο, ώστε να μπορέσετε να συνδέσετε εσείς κάποια εξωτερική πηγή ήχου με έναν adapter από USB σε line-in.
Μας είχαν πει στην παρουσίαση ότι πάρα πολλοί κόσμος ζητάει να συνδέσει στα ηχεία της Sonos τα pick-up. Ξέρετε, τα pick-up έχουν ανέβει πάρα πολύ καιρό γενικά το βινήλιο στις προτιμήσεις της νέας γενιάς, κυρίως ίσως που δεν είχε προλάβει και τους δίσκους. Οπότε λοιπόν πλέον υπάρχει και αυτή η επιλογή. Δυστυχώς όμως ο σχετικός αντάπτορας δεν περιλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία, κάτι το οποίο για μένα είναι ένα μικρό φαουλάκι. Τέλος πάντων, ίσως σε κάποια μελλοντική έκδοση, σε κάποιο μελλοντικό ηχείο, να συμπεριλαμβάνει κανονικά η Sonos μέσα και τον αντάπτορα. Η τελευταία τώρα αλλαγή που έχει γίνει είναι εδώ. Αν γυρίσω το ηχείο έτσι στην μπάρα, εδώ να το πω έτσι, έχουμε νέα μπάρα ελέγχου, όπου από εδώ αυξομειώνουμε την ένταση, υπάρχουν τα τάστα αριθμιστικά για το play, pause κτλ. Και υπάρχει από πίσω μια ενδεικτική λιχνία με το σηματάκι του μικροφόνου που δείχνει ότι είναι ενεργές οι φωνητικές έντολες. Και αν το γυρίσω τώρα από το κάτω μέρος, θα δείτε ότι υπάρχουν και δύο οπές. Αυτές οι οπές είναι για να μπει το ηχείο στην βάση την οποία δίνει η Sonos σε περίπτωση που εσείς θέλετε να στήσετε κάποιο σύστημα ηχείων 5,1 για να το βάλετε στην τηλεόραση, γιατί ως γνωστόν όλα τα ηχεία της Sonos μπορούν να συνδυαστούν και να κάνουν ένα κανονικά πολυκάναλο σύστημα. Άλλωστε το συγκεκριμένο ηχείο προτείνεται και για αυτή τη δουλειά, καθότι υποστηρίζει και Dolby Atmos. Και εδώ είναι λοιπόν που έρχεται και η βασική σχεδίαση, η αλλαγή που έχει γίνει, η οποία δεν έχει γίνει τυχαία. Αυτό το σχήμα δεν είναι τυχαίο, είναι γιατί έχουμε μονάδες και στην πρόσωψη και περιμετρικά, ώστε να μπορεί το ηχείο να γεμίσει το χώρο και να υποστηρίξει και το special audio, το χωρικό ήχο που διαφημίζουν πάρα πολύ καιρό, και μάλιστα υπάρχει κανονικά συμβατότητα και για το special audio της Apple. Μάλιστα, αν δούμε ένα blowout εδώ του ηχείου, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν συνολικά 6 μονάδες Twitter, 2 woofer, διάφοροι κυματοδηγοί, οι οποίοι στέλνουν τον ήχο σε διάφορες κατευθύνσεις ελεγχόμενα, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πραγματικά έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά εδώ στη σχεδίαση του ηχείου η Sonos, και αυτό φαίνεται και στο κομμάτι της απόδοσης. Εδώ τώρα εγώ έχω σετάρει το ηχείο, το ένωσα στην πρίζα, το σύνδεσα με την εφαρμογή. Βέβαια, θα μπορούσα καν να μην το είχα κάνει αυτό. Θα μπορούσα πολύ απλά να έχω πατήσει εδώ το κουμπί το Bluetooth και να συνδέσω κάποια από τις συσκευές μου και να παίξει κατευθείαν. Τώρα, φυσικά, θα αναρωτιέστε πώς παίζει. Οπότε, λοιπόν, θα βάλουμε ένα κομμάτι να παίξει, να αποκτήσετε μια ιδέα. Αλλά φυσικά δεν θα είναι ποτέ το αποτέλεσμα αντιπροσωπευτικό με το πώς παίζει πραγματικά το ηχείο, αν ήσασταν λοιπόν εδώ στο χώρο. Εγώ, λοιπόν, θα βάλω ένα κομματάκι εδώ να παίξει. Γνωστό κομμάτι, το έχετε ακούσει πολλές φορές στο κανάλι. Να το δυναμώσω μέχρι εκεί που μας παίρνει. Εδώ είμαστε, δεν πάει πιο πάνω. Αρχίζει μετά να καίγεται ο ήχος. Ωραίος ήχος, γεμάτος, βασάκι, καθαρός. Ελπίζω να περνάει από εσάς. Έχουμε ακόμα πολύ περισσότερη ένταση, έτσι. Πολύ περισσότερη δύναμη. Πήρατε μία ιδέα, νομίζω. Επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτική. Γι' αυτό και θέλω λοιπόν εδώ να κάνω δύο επιπλέον σχόλια. Το πρώτο έχει να κάνει με την αναπαραγωγή της μουσικής και την υποστήριξη του Special Audio της Apple, γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό κέρδος. Και ποιο είναι αυτό το κέρδος? Όταν παίζεις ένα κομμάτι μουσικής το οποίο υποστηρίζει Special Audio και το παίζεις μέσα από ένα τέτοιο ηχείο, όταν ακούς, όταν είσαι πια στο δωμάτιό σου, στο σπίτι σου, στο σαλόνι σου, οπουδήποτε έχει ο καθένας το ηχείο, και συνήθως ο περισσότερος κόσμος κάνει και κάποιες δουλειές, κάνει κάτι άλλο, κανείς δεν κάθεται πια μπαστακωμένος σε μια θέση για να ακούσει όπως κάνουν οι audio files. Αυτό που κερδίζεις λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά δεν χάνεις κάτι από το κομμάτι. Μετακινήσεις το χώρο και δεν νιώθεις ότι χάνεις κάτι από την εικόνα της στερεοφωνίας όπως θα έχανες σε ένα παραδοσιακό σύστημα. Οπότε λοιπόν πλέον απολαμβάνεις τη μουσική σου ανεξαρτήτως τι κάνεις. Το δεύτερο τώρα έχει να κάνει με το πώς ενσωματώνεται ένα τέτοιο ηχείο σε ένα πολυκάναλο σύστημα, γιατί μπορείς κανονικά να πάρεις δύο αέρα, να πάρεις μια ηχόμπαρα της Sonos, να πάρεις ένα woofer και να στήσεις ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα Dolby Atmos. Εδώ εγώ δεν είχα
ένα δεύτερο ηχείο για να το δοκιμάσω. Είχαμε ακούσει όμως ένα demo την ημέρα της παρουσίασης και πραγματικά παρότι το δωμάτιο το οποίο είχαμε ακούσει δεν ήταν ιδανικό, το demo που ακούσαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Όλοι οι ήχοι δέναν αρμονικά, μετακινούνταν από ηχείο σε ηχείο, υπήρχαν οι πληροφορίες του ύψους και ήταν πραγματικά εξαιρετική απόδοση του Dolby Atmos, πάρα πολύ κοντά έτσι σε αυτό που θα έπαιρνες στην εμπειρία που σου δίνει μια κινηματογραφική αίθουσα, όσο αυτό μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο σπίτι σου. Οπότε λοιπόν, πραγματικά το Era είναι ένα εξαιρετικό ηχείο τόσο για την ακρόαση μουσικής, όσο και σε ένα κινηματογραφικό setup. Και κάτι τελευταίο που θέλω να αναφέρω πριν φτάσουμε στα συμπεράσματα αφορά την λειτουργία την TruePlay, όπου η λειτουργία TruePlay είναι η αυτόματη ρύθμιση για την βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου από το ηχείο της Sonos. Η λειτουργία λοιπόν TruePlay μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη μόνο σε συσκευές iOS, δηλαδή σε iPhone και σε iPad. Κάτι το οποίο εξακολουθεί και ισχύει σε ό,τι αφορά το advanced το setup, στο οποίο περιφέρεσαι κανονικά μέσα στο χώρο με την Sonos να εκμεταλλεύεται τα μικρόφωνα της συσκευής για να κάνει το καλυμπράρισμα. Όμως αυτό που έχει αλλάξει πλέον είναι ότι καθώς η συσκευή έχει τα δικά της μικρόφωνα και ηχεία, πλέον μπορείτε μέσα από την Android της συσκευής σας να εκμεταλλευτείτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του ηχείου για να κάνετε το setup, οπότε να έχετε και από εκεί μια δυνατότητα για tuning. Τώρα ξέρω θα με ρωτήσετε για το κόστος. Είναι ένα ακριβό ηχείο, ένα premium ηχείο. Το κάθε Era 300 λοιπόν κοστίζει 499 ευρώ. Αλλά όλη η δουλειά που έχει κάνει η Sonos, τόσο στη σχεδίαση όσο και στις μονάδες, τα νέα επιπλέον χαρακτηριστικά, το Bluetooth, η υποστήριξη, η δυνατότητα να συνδέσεις κάποια εξωτερική πηγή με Line-in και φυσικά όλα τα χρόνια υποστήριξης που προσφέρει η Sonos, γιατί έχει την τάση να υποστηρίζει πάρα πολύ τα ηχεία της και φυσικά το να το ενσωματώσει σε ένα multi-room σύστημα κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο το οποίο δεν στο δίνουν πολλά ηχεία και αν έχετε το budget, εγώ συστήνω το Era 300 και θα έλεγα και το Era το καινούριο, το μικρό, το 100, αλλά το Era 300 για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, ανεπιφύλακτα. Θα ήθελα όμως να ακούσω και τη δική σας άποψη στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώσετε γιατί να ανεβάσουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.